να περνάει την ωραία πύλη, να θυσιάζει την Αγία Τράπεζα, να απλώνει τα ακάθαρτα χέρια του, να αρπάζει το Άγιο Δισκοπότηρο, να το γεμίζει ακαθαρσίες, να το πετάει στη λάσπη, τι θα λέγατε, τι θα κάνατε, τρομάζετε και ανησυχιάζετε μέσα. Αλλά αυτό το κάνουμε καθαρά όταν αμαρτάνουμε. Ούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Το σώμα μας είναι ναός του Θεού, η ψυχή μας δισκοπότηρο. Και όμως πόσες φορές με το σώμα ή με την ψυχή κυλιόμαστε στην αμαρτία. Αγαπητοί, μην ξεχνάτε την τιμή. Την τιμή με την οποία μας αγόρασε ο Χριστός. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος που πρόσφερε την τιμή του αίματός του και μας αγόρασε, αυτός ο ίδιος θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή, θα ανοίξει την αγκαλιά του να μας δεχτεί, όπως ο πατέρας δέχτηκε τον άσωτο Υιό. Θα μας δεχτεί στη βασιλεία του την ουράνιο, αρκεί να πάρουμε την ηρωική απόφαση να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε κοντά του. Ευχαριστώ, Βασίλη. Δεν σας άρεσε? Ωραία. Είναι ένας από τους σύγχρονους κληρικούς μας, ανήκει στη Μητρόπολη Πειραιός, είναι σύγχρονος και στα κηρύγματά του και τα παντρεύει ακριβώς στη σημερινή εποχή μας. Και έχουμε να, και να οφειλευτούμε πάντοτε από τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, αρκεί ο Κύριος να μας τον έχει καλά και να είναι πάντοτε κοντά μας και να μας προσφέρει. Έχει φτιάξει πολλά βιβλία που μπορεί ο κάθε άνθρωπος, αν ζητήσει το όνομά του, να βρει πνευματικό υλικό και να βρει σπίτι του και να διαβάζει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο κείμενο. Εδώ μας μίλησε ο Αρχιμανδρίτης, ένας άνθρωπος, ένας κληρικός που προσπάθησε να μας εξηγήσει ακριβώς τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα όμως θα μας μιλήσει και θα μας μιλήσει ο πατέρας της Εκκλησίας, Άγιοι Πατέρες, τι λένε για το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, θα με ρωτήσεις να μην βάλουμε πάλι το βασιλάκι και μιλάει. Λοιπόν, πάρε και εγώ να σου λέω, θα λες, έτσι. Σε ευχαριστώ. Βρέστο 72. Πάντα μη έξεχην, αλλά ου πάντα συνεφέρει. Πάντα μη έξεχην, εγώ εξωστεστήσουμε από τίνος, δηλαδή λέει αυτό ότι το θέμα αυτό είναι ηθικό. Ο Κύριος μας τα δίνει, αλλά συμφέρουνε όλα. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας πάνω εκεί και να μιλήσουμε λίγο. Τι λέει? 72. Ναι. 72. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να ενώσει τα πνευματικά αγαθά που εξασφαλίζονται με την προσευχή και την αρετή. Δεν του χωρεί το νου πώς θα είναι αυτά τα αγαθά στον άλλο κόσμο. Καταλαβαίνει μονάχα ότι είναι σαρκικό και υγιεινό και θεωρεί τα μέλλοντα αγαθά σαν κάτι το φανταστικό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος γνωρίζει από την ίδια του την πείρα, την πρόγευσή του. Του μιλά για αυτά η καρδιά του που τα προγεύεται. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι μιλάει για τον πνευματικό άνθρωπο. Ένας άνθρωπος δεν γίνεται πνευματικός, αγωνίζεται συνέχεια για να φτάσει σε κάποιο επίπεδο. Και όταν φτάσει κάπου, καταλαβαίνει μετά μέσα του, δίχως να του μιλήσει κανείς. Η φωνή του Θεού περνάει μέσα, όταν είναι πνευματικός άνθρωπος. Και λέει, μη παιδί μου αυτό, μη το ένα, μη το άλλο. Λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι και δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή αυτό που είπε ο αδερφός Βασίλης από εδώ, ότι ο άνθρωπος έχει το σώμα του, που έχει αξία, αλλά είναι και η ψυχή που έχει μεγαλύτερη αξία. Και αυτά τα δύο τα πράγματα θα δένει το πνεύμα και το σώμα και την ψυχή. Αν αυτό το πνεύμα δεν το καθοδηγήσουμε πνευματικά προς το συμφέρον μας, προς την οικογένειά μας και προς το σύνολο έξω των ανθρώπων, ωφέλεια δεν θα έχουμε. Το 440. Να δούμε τι λέει ακόμα εκεί. Το 440, ναι. Τα υλικά αντικείμενα στα οποία απασχολάται η καρδιά μας, μας νεκρώνουν την ψυχή γιατί την απομακρύνουν από τον ζωοδότη Κύριο. Πλαστήκαμε για να ανήκουμε πάντοτε στον Θεό, την πηγή της υλικής
και πνευματική ζωή. Γιατί ποιος είναι ο δημιουργός όλων των όντων και όλων τον κόσμο, ο Κύριος και Θεός. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε όλα τα υλικά πράγματα ασήμαντα, μηδαμινά, πρόσκαιρα, θαρτά και θευγαλαία. Να στρέφουμε δε το ενδιαφέρον μας στον αόρατο και το αθάνατο. Υπερώαν μεν σαρκός, παρέρχεται γάρ. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Το πάει ο Θεός. Απόδειξε το με τις πράξεις σου. Μυστείες, ελεημοσύνες, φιλοξενία, ανάγνωση του λόγου του Θεού, προσευχή, μετάνοια, αυτομεμψία, επιδίωξη πάση δυνάμη της αγιότητας, της πραότητας, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής και της υπακοής. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο πατέρας μας λέει εκεί ότι κανονικά θα πρέπει ο κάθε χριστιανός να είναι κάθε μέρα να έχει τη μεγάλη Σαρακοστή. Κάθε μέρα. Να μην περιμένουμε και τις άλλες μέρες να ξεφεύγουμε. Κάθε μέρα. Αλλά η Εκκλησία μας με τους Άγιους Πατέρες του 318 έχει θεσπίσει και έχει φτιάξει το πηγάλιο και μας λέει ότι εδώ έχουμε τη Σαρακοστή, εδώ έχουμε το άλλο, εκεί έχουμε το άλλο και πάντα έχουμε μουσίες πνευματικές προς κακοφορία πνευματική. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας λέει ότι αυτές τις μέρες, τις ώρες μας, τον καιρό μας, πού το ξεδεύουμε. Και λέει, πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνες. Αδύνατον στον κάθε άνθρωπο εκεί που μένει, γύρω στο χώρο του, να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Μπορεί αυτούς που εδώ που συζητάμε τώρα, να μην υπάρχει ευκαιρία χρηματική. Μπορεί όμως να υπάρχει ευκαιρία πνευματική, ανθρώπινη, το να πεις ένα λόγο καλό και αυτό είναι καλό, στηρίζει τον άλλον. Το έχει ανάγκη ο καλός ο λόγος, σήμερα υπάρχει λοιμό με όμικρο γιώτα, δηλαδή μιλάνε για τα πάντα οι λόγοι πλην λόγω Θεού. Και όταν ο άνθρωπος πέφτει χαμηλά, και έχει πέσει πολύ χαμηλά και συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Γιατί? Γιατί είναι ο λοιμός. Δεν έχει πάρει το σπόρο. Και εκεί φταίει και η παιδεία μας. Που δυστυχώς δεν θέλω να μπω σε χώρους πολιτικούς, αλλά όταν η παιδεία βγάζει παιδιά που δεν τα φτιάνει πνευματικά, δεν περνάει το σπόρο του Κυρίου, για ποια σέβαση λέμε, για ποια υπακοή λέμε, για ποια ηθικότητα λέμε, γιατί λέμε. Και λυπάμαι πολύ, ας είμαι άντρας, στεναχωριέμαι, λυπάμαι, στεναχωρούμε τις μανάδες που προσπαθούν να δώσουν την αγάπη τους μέσα στο σπίτι. Και όταν το παιδί βγαίνει έξω από το σπίτι, λένε, μα πήγε μόνο σου πάει και εσύ, γιατί κάνεις αυτό. Είναι ο κίνδυνος, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολύ φόβοι στον άνθρωπο. Διότι υπάρχει ο λοιμός από λόγο Θεού. Μιλάνε μεν, αλλά όχι για τον Θεό. Όχι για την αγάπη, όχι για την ελευθερία, όχι για το σωστό, όχι για το απόλυτο. Μιλάνε, όπως είπε και ο αδελφός Βασίλης, από το βιβλίο εδώ, για πράγματα για αριστερά που δεν έχουν βάθος και έχουν μόνο επιφάνεια. Και νομίζουμε ότι κάτι είναι. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο παρακάτω. Τα βρώματα, τη γυλία και η γυλία τη βρώμαση. Ο δε Θεός και τάχτην και τάστα καταργήσει. Το δε σώμα που την πορνεία, αλλά το Κύριο και ο Κύριος το σώμα της. Δηλαδή, θέλει να πει το κομμάτι αυτό, μη γίνεστε δούλοι του φαγητού. Ο Κύριος ήρθε, από ό,τι ακούσαμε από τον αδελφό Βασίλη εδώ, ότι έδωσε το Πανάγιο αίμα του για να μας σώσει, να μας ζητώσει, να μας κάνει αδέρφια του, να μας κάνει παιδιά του και μας άνοιξε τη σωτηρία της ουράνιος βασιλεία. Και βλέπουμε εδώ ότι εμείς έχουμε φτιάξει το θέμα σαρκικά και βλέπουμε ότι ο σωτήρας μας είναι στη γη, εδώ, κολλημένος εδώ, που το σώμα είναι κολλημένο εδώ, και να το πω λίγο χαμηλά. Λυπάμαι, πού θα το πω, αλλά θα το πω.
έχουμε καταδύσει σαν τα γουρούνια. Στείνουμε κάτω, στάνουμε κάτω τη λάστε. Και από πάνω υπάρχει τόσο φως, τόση... ο Κύριος μας ανοίγει την αγκαλιά του για να μας πει, ελάτε παιδιά, άνω σκόμε τα σκαρδία. Εμείς κάτω τα σκαρδία. Εδώ χαμηλά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν έχετε παρατηρήσει όλοι σας ότι όταν θέλουμε να προσευχηθούμε και έχουμε βάλει στο στομάχι μας πολύ φαγητό πολλές φορές και στεκόμαστε για να προσευχηθούμε, μας φταίνε χίλια δύο πράγματα και λέμε ας το αύριο, γιατί ήδη έχουμε κάνει το χατήρι του σατανά, του έχουμε αφήσει περιθώρια, έχουμε γεμίσει το στομάχι μας, ενώ ήπρεπε πρώτα σαν νησικάκι που θα είμαστε και το πνεύμα στερουγίζει, γιατί όταν τρώμε το πνεύμα βυθίζεται και κοιμάται και δεν μπορεί να πιάσει ψηλά πράγματα και αν είναι χαμηλά. Λοιπόν, πρέπει όταν είμαστε νησικοί προτού να πάμε να κάνουμε την προσευχή μας τον Εσπερινό και να καταλάβουμε, να του πούμε για τα προβλήματά μας. Εσύ θέλετε, αν είσαστε γιαγιά, για τα εγγονάκια, εγώ που είμαι πατέρα, για τα παιδιά μου, ο άλλος για το δικό του πρόβλημα, ο Κύριος ακούει, αρκεί η προσευχή μας να έχει ανάταση. Ανάταση δηλαδή να έχει τι, προαίρεση, να θέλει να ενωθεί με τον Κύριο. Όταν όμως έχουμε καταβροντίσει ένα σωρό φαγητά, δεν μπορούμε και να φέρουμε, δεν μπορούμε, με τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο πατέρας εκεί. 214. Μου είναι χαμηλά πολύ εκεί. Η ζωή της καρδιάς είναι η αγάπη, ενώ η κακή απέναντι του αδελφού μας είναι ο θάνατος της καρδιάς. Ο Κύριος μας κρατεί ακόμα πάνω στη γη, ώστε η αγάπη προς τον Θεό και τον Χριστιόν να διαποτίσει όλη την καρδιά μας. Αυτό είναι που περιμένει από όλους εμάς. Άλλο προορισμό δεν έχουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας δίνει ευκαιρία ότι η συνεργασία μας με τους συνανθρώπους μας να είναι αναγκαία, διότι τα προβλήματα που έχουμε εμείς σήμερα, αν δεν τα έχουμε και τα έχουν οι συνανθρωποί μας, θα τα έχουμε εμείς αύριο. Σίγουρα η ζωή είναι ένας τροχός. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδάκι μέχρι σήμερα έχουν πάρει πολλές τροφές, τα άνω, τα κάτω, και αλίμονο στον άνθρωπο αν δεν έχει αδελφούς, αν δεν έχει φίλους, αν δεν έχει συνανθρώπους να στηριχτεί. Σωστούς υπάρχουν και οι σωστοί. Ο Κύριος όμως θέλει προσπάθεια εκεί. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί τι να το κάνουμε, να προσευχόμεθα για τον εαυτό μας. Ο Κύριος λέει, αν προσέχετε για αυτούς που αγαπάτε, τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τη γυναίκα σας, ο μισθός δεν είναι και τόσο πολύ. Να αγαπάτε αυτούς που σας μισούν. Και θα φέρω ένα στοιχείο. Είναι δύσκολο με, αλλά αν κάνουμε μία αρχή, θα δούμε ότι αυτό θα μας κάνει πάρα πολύ καλό. Θα μας καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή μας και θα μας δώσει μηνύματα ο Κύριος πάρα πολλά. Γιατί το λέω αυτό? Αν προσευχηθούμε για τον άνθρωπο που μας αδικεί, θα δυσκολευτούμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, τη τρίτη. Αλλά από την τέταρτη, όταν θα τον έχουμε συνεχώς την προσευχή μας, ο άνθρωπος αυτός που ήταν μακριά από εμάς, το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει πάντα στους ανθρώπους. Λοιπόν, θα το φωτίσει και αυτό με τη δική μας προσευχή και θα έρθει κοντά μας. Και θα έχουμε συναλλαγή. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει, αδέρφια μου, μία απόσταση στους ανθρώπους. Να μην πω ότι υπάρχει και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Να μην πω ότι υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Λοιπόν, όταν ένας Χριστός, ο Θεάνθρωπος, που έγινε άνθρωπος, ήτανε και Θεός μέσα του ανθρώπινο σώμα, είπε
πάτε